Έτσι πως έχει αλλάξει καταρχάς τη ζωή σου με τα δίδυμά σου. Έχει αλλάξει εντελώς. Δεν πήρες καθόλου κιλά, γιατί τώρα για να είσαι έγκυος δίδυμα θα έπρεπε... Πήρα 14 κιλά και γύρισα στα κιλά που ήμουνα, γύρισα σπίτι δηλαδή με ένα-δυο επιπλέον. Αλλά όχι, τα έχασε, δεν είναι. Τα γόρια ήτανε. Πρόσεχες. Καθόλου. Ήθελα πάρα πολύ να ζήσω την εμπειρία του τρώω τα πάντα, αλλά δεν ήταν πολύ καλά το στομάχι μου. Αλμυρά ήθελα γιατί είχα πολύ μεγάλη υπόταση, οπότε όχι, δεν πήρα. Είχες όμως δύσκολη εγκυμοσύνη, ήσουν πολύ καιρό στο κρεβάτι. Ναι, 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 και στο κρεβάτι και μετά είχα μεγάλη δυσκολία, γιατί και σαν σκελετός δύο αγόρια πολύ μεγάλα δεν χωρούσαν. Έχεις σκεφτεί τι ονόματα θα δώσεις τα παιδάκια? Ναι, ναι, Δαναός και Φίβος. Φοβήθηκες, επειδή είχες και μια, είχες δηλώσει αποτυχημένες εγκυμοσύνες. Από πολλές. Φοβήθηκες να κάνεις παιδιά ξανά? Είναι ένας φόβος που, ναι, είναι ένας φόβος μεγάλος. Ναι, τον είχα. Μάλιστα, είχες πει ότι η δεύτερη εγκυμοσύνη ήταν και είχε το μωρό ήταν μεγάλο. Ήμουνα σχεδόν 3 μηνών. Ναι, ναι, ήταν πολύ μεγάλη η απώλεια και η θλίψη και το πένθος που είχα για πολύ καιρό. Η βάφτιση? Θα δούμε. Και εγώ και ο άντρας μου βαφτιστήκαμε μεγάλοι, 5-6 χρονών. Δεν βιαζόμαστε. Για να επιλέξετε, να σας ρωτήσουν οι γονείς σας, το κάνανε? Εγώ, ναι, για το όνομά μου. Στον Τάκη, όχι. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιος λόγος ιδιαίτερος. Η λεγόμενη σεξουαλική παρενόχληση υπάρχει στο χώρο σας? Σε όλους τους χώρους, ναι. Έχεις βιώσει εσύ, επειδή ξεκίνησε από μικρή ηλικία? Ναι, ναι. Πώς το αντιμετώπισες? Με πάρα πολύ στεναχώρια, θυμό, πόνο, απογοήτευση. Όμως πια θεωρώ και με τα χρόνια ότι ήταν κάτι που βασικά χρειάζεται να το δουλέψεις πάρα πολύ με τον εαυτό σου και εσένα. Με σένα τον ίδιο δηλαδή, ώστε να βάζεις και να είναι πολύ πιο ξεκάθαρα τα όρια και στο τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις ή όχι.